Από τη Λίμνο, στην Νατάσα Ταραράκη, μίλησε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λίμνου, ο κύριος Μάκης Ψαράς. Πριν λίγες μέρες είχαμε χριστουγεννιάτικη περίοδο. Πώς πήγαν τα μαγαζιά, η αγοραστική δυνατότητα του κόσμου και τι βλέπετε ότι θα έχουμε τώρα στις εκπτώσεις. Και θέλω να μου το συγκρίνετε και λίγο με τα προηγούμενα χρόνια και σε σχέση με το ΦΠΑ. Πολλά τα θέματα. Λοιπόν, δυστυχώς η αγορά τις γιορτινές ημέρες δεν κινήθηκε και δεν κινήθηκε, αν κάνουμε σε σύγκριση με πέρυσι, δεν κινήθηκε σε ένα ποσοστό, μάλλον με τζίρο χαμηλότερο κατά 30-40% με πέρυσι. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Είναι μέσα σε όλη τη γενική κατάσταση της χώρας μας, στην καθόλου μεγάλη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών πλέον και μας έχει πάρει μπάλα όλους. Ας ελπίσουμε, ας ευχηθούμε έστω και τώρα τις εκπτώσεις να πάμε λίγο καλύτερα. Η αίσθησή σας ποια είναι? Δεν θα ήθελα να προτρέξω, αλλά δυστυχώς δεν είμαι καθόλου μα καθόλου αισιόδοξος. Εφόσον τις γιορτές δεν πήγε καλά, είναι πολύ πιο δύσκολο να ξεκινήσει τώρα κάτι πιο μεγάλο. Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων τι λένε? Ακριβώς το ίδιο, ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή άλλοι ήταν, μπορώ να πω και πάνω από τα ποσοστά που είπα, πιο κάτω ο τζίρος τους, άλλοι ήταν καλύτερα, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν αυτό. Όλος ο κόσμος της αγοράς, το μόνο πράγμα που σκέφτεται αυτή τη στιγμή είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα, τι θα γίνει του χρόνου, τι θα γίνει αύριο, πόσα καταστήματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν, γιατί και εκεί δεν είμαστε αισιόδοξοι, πιθανόν κάποιοι συνάδελφοι να μην τους έχουμε μαζί μας σαν καταστήματα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και όλο αυτό, η αιτία είναι το ΦΠΑ ή γενικώς ό,τι γίνεται στη χώρα μας, στην Ελλάδα? Καταρχήν είναι η γενική κατάσταση στη χώρα μας, αλλά ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα η αύξηση του ΦΠΑ στη Λίμνο. Πείτε μας κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό. Καταρχήν να πούμε ότι έχουν αυξηθεί τα πράγματα, έχουν αυξηθεί τα προϊόντα κατά τη διαφορά του ΦΠΑ. Και όταν είμαστε μέσα σε έναν νομό, ο οποίος, μάλλον είμαστε όλοι μαζί σε έναν νομό, δεν μπορεί να έχουμε δύο τόπους διαφορετικών ταχυτήτων. Γιατί έχουμε και παραγωγούς, έχουμε και αγορές. Σκεφτείτε ένας παραγωγός που έχει ακριβώς το ίδιο προϊόν με κάποιον στη Μυτιλίνη, να πουλάει αυτό το προϊόν όχι εξωτερικό, εδώ Ελλάδα, κάπου αλλού. Δηλαδή εμείς θα το δίνουμε με 24% και ο παραγωγός στη Μυτιλίνη με 17%. Για το όνομα του Θεού δεν έχουμε τίποτα με τον κόσμο δίπλα μας, τίποτα με τους Μυτιλινιούς, ίσα-ίσα τους αγαπάμε, τους λατρεύουμε, αλλά θεωρώ ότι είναι αυτοάνωσο, να το πω απλά, στο όνορο της ιατρικής είναι αυτοάνωσο νόσημα. Προσπαθούμε, δεν μπορεί εμείς, μάλλον ένας ο κόσμος του νομού να παλεύει τη Λίμνο επειδή έχει πιο μεγάλο ΦΠΑ και το λέω, ξέρεις, εντός εισαγωγικών. Η περιφέρεια σας βοηθάει? Όχι, δεν μπόρεσε να βοηθήσει η περιφέρεια σε αυτό, δυστυχώς. Δεν μπόρεσε, τι να κάνει, παλέψαμε, βγήκαμε στους δρόμους. Αυτό είναι οδηγία από πάνω. Το να έχουμε δύο διαφορετικούς ΦΠΑ σε ένα νομό είναι από πάνω η οδηγία. Ίσως αυτό που σκέφτομαι είναι ότι δεν θα έπρεπε να είμαστε πλέον στο νομό Λέσβου και να πάμε σε ένα νομό που έχει και αυτός όλος ο νόμος 24% ΦΠΑ. Ας πάμε στην Καβάλα, παράδειγμα. Έτσι δεν είναι? Βάζετε στο τραπέζι, να το πω έτσι, πολύ. Η κοινή λογική είναι. Η κοινή λογική. Δεν μπορώ εγώ με το διπλανό μου που είμαι στο ίδιο νόμο να έχω διαφορετικό ΦΠΑ. Πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα? Θα πάμε εκεί που έχει ακριβώς τον ίδιο ΦΠΑ να έχουμε ίσους όρους να αναπτυχθούμε. Η τουριστική κίνηση είναι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τη Βόρεια Ελλάδα στην Λίμνο. Τα δρομολόγια μας με τα καράβια είναι από την Καβάλα. Πολλές προσπάθειες γίνονται από τη Βόρεια Ελλάδα για αύξηση των δρομολογίων και άνοιγμα άλλων λιμανιών. Με τη Μυτιλίνη δεν βλέπουμε τίποτα. Μόνο τη διαφορά του ΦΠΑ. Ούτε καμιά βοήθεια. Ούτε στα τουριστικά θα τολμήσω να πω είχαμε καμιά βοήθεια. Μόνοι μας παλεύαμε. Μόνη η Λίμνο, μόνος η Λίμνος τουριστική, χωρίς καμία βοήθεια πουθενά. Μόνο με την εθελοντική δουλειά των ανθρώπων που είναι μέσα και κάποιων ανθρώπων γύρω-γύρω που έχουν πιστέψει σε αυτό. Άρα δεν αρκεί μόνο η καλή σχέση. Όχι, όχι, θέλει βοήθεια. Και ισότιμη βοήθεια. Ναι, μεν παράδειγμα για την περιφέρεια θα πω ότι μας φιλοξένησε σε κάποια σημεία που είχε πάει σε κάποιες εκθέσεις, αλλά μέχρι εκεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί μια φιλοξενία δεν είναι πάντα επίσης όρης, έτσι. Ναι, αλλά το ΦΠΑ στη Μυτιλίνη θα συγκεκριμένα να πούμε ότι δεν αυξήθηκε λόγω του μεταναστευτικού. Θα πούνε ότι εδώ στη Λίμνο δεν έχετε μετανάστες. Τι θέλετε? Είναι έγκλημα να συνυπάρχει το μεταναστευτικό με το ΦΠΑ. Πρέπει επιτέλους να ξεχωριστεί αυτό το πράγμα
πρέπει να δούνε την ισιωτικότητα αυτή καθεαυτή και πρέπει να δούνε το συνταγματικό δικαίωμά μας της μείωσης του ΦΠΑ. Δεν γράφει πουθενά το Σύνταγμα ότι επειδή έχεις μετανάστες πρέπει να έχεις χαμηλότερο ΦΠΑ. Είμαστε ένας νομός, είμαστε νησιά και πρέπει να έχουμε αυτό που δικαιούμαστε από το Σύνταγμα, μειωμένο ΦΠΑ. Και ένα τελευταίο, και κλείνουμε και σας ευχαριστούμε πολύ, μεταφορικό ισοδύναμο, το τελευταίο που έγινε, θέλω να μας πείτε, δύο κουβέντες πάνω μεταφορικό αυτό. Ισοδύναμο, για να ξέρει και ο κόσμος, είναι η διαφορά από το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων και ανθρώπων. Ναι. Έχει ξεκινήσει, πιλωτικά ξεκίνησε και τώρα το δώσανε κανονικά, να δίνεται η διαφορά στη μετακίνηση ανθρώπων με το πλοίο, κατατίθεται σε λογαριασμό. Έχουν κάνει πιλωτικά και περνάμε τις μεταφορικές των προϊόντων σε μια πλατφόρμα για να μπορέσουμε να πάρουμε την επιστροφή αυτής του κόστους μετακίνησης. Και τώρα μάθαμε ότι έχουν κάνει πιλωτικά, από ό,τι είπανε, το μεταφορικό ισοδύναμο σε κάποια άλλα νησιά. Αν δεν το κάνουν, εκτός στη Λίμνο. Αν δεν το κάνουν στη Λίμνο, που δεν έχει δεξαμενές να υποστηρίξει χαμηλότερη τιμή στα καύσιμα, που έχει 17.000 άτομα, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πειραματικό πλέον. Γίνεται ή όχι μεταφορικό ισοδύναμο? Γίνεται. Μεταφορικό ισοδύναμο στα καύσιμα, γιατί δεν γίνεται στη Λίμνο? Έχουμε τρομερό πρόβλημα με το κόστος των καυσίμων. Έχει μεγάλη διαφορά ακόμα και από τη Μυτιλήνη, από τον ίδιο τον νομό μας. Ναι. Λοιπόν, είναι άκρος άσχημο αυτό που γίνεται. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Μυτιλήνης ολοκληρώθηκε. Να είστε καλά που ήσασταν για μία ακόμη φορά κοντά μας. Γεια σας.